Στέλιο, καλησπέρα. Για χαρά. Τι κάνετε, παιδιά? Είμαστε καλά. Καλησπέρα. Αν μπορείς λίγο να μιλάς πιο κοντά στο μικρόφωνο, για να φταίμε εμείς να το δούμε λίγο. Ναι. Το δούμε. Πώς είσαι, τι κάνεις βασικά? Είμαι στην Κέρκυρα, ετοιμάζομαι να ξεκινήσω το ταξίδι για τη Θεσσαλονίκη. Είσαι στο λιμάνι δηλαδή, είσαι, ή προλαβαίνεις να πας σε κάτι δικά μας παιδιά εκεί πέρα να σε φροντίσουνε? Λιγάκι δύσκολο προλάβω, γιατί όντως έχει πάρα πολύ κίνηση, έχει πάρα πολύ κόσμο το νησί και πρέπει να προλάβω το πλοίο των δύο. Πιστεύω ότι εντάξει, σε ένα μισάωρο θα προλάβω να είμαι εκεί, αλλά για να δω φίλους αυτή την ώρα όχι, μετά με μεγάλη χαρά. Όταν ξαναπας, πρέπει να σε κατευθύνουμε και εμείς. Λίγο συζητούμε κάτι παιδιά εκεί πέρα που έχουμε. Τα καλύτερα. Θα σε φροντίσουν. Τι γίνεται, τι κάνεις γενικά και με την μπάντα και με τα event που ετοιμάζονται και σήμερα και αύριο, μάλλον και μεθαύριο? Βεβαίως. Καταρχάς ήθελα απλά λιγάκι για το τυπικό να διορθώσω ότι στην Κατερίνη είναι το Club PAOK 1990 που κάνει τη διοργάνωση. Ναι. Ακριβώς, και στη Θεσσαλονίκη είναι όντως οι σύνδεσμοι Κέσσαρας Επανομής και σύνδεσμος Περαίας. Οι δύο σύνδεσμοι μαζί. Επειδή με ρώτησες, είμαστε πάρα πολύ καλά μουσικά, σε μια πάρα πολύ καλή περίοδο. Αυτές τις μέρες, δηλαδή αύριο συγκεκριμένα, θα παραλάβουμε τον καινούριο μας δίσκο. Ένα τραγούδι του οποίου μπορείτε να βρείτε, έχουμε ανακοινώσει ένα κομμάτι, λέγεται Ο Παπαγάλος στο YouTube, μπορείτε να το βρείτε και να το ακούσετε. Θα το βάλουμε μόλις, βάλω το βασικά, Χρήστο μου, ναι. Και θα τα παρουσιάσουμε όλα αυτά μαζί, εννοείται, με όλα τα τραγούδια τα παλιότερα, σε αυτές τις δύο δυνατές συναυλίες που με πολύ κέφι, με πολύ αγάπη, οι φίλοι του ΠΑΟΚ μας προσκάλεσαν και έχουμε δημιουργήσει αυτό το ωραίο διήμερο. Την Παρασκευή στην Κατερίνη, στην παραλία Κατερινόσκαλα, στο κάμπινγκ, και το Σάββατο στην Επανομή, στο Beach Bar Βάλτος, μπροστά στη θάλασσα και οι δύο συναυλίες. Στην κυριολεξία βρέχει η θάλασσα τη σκηνή και δηλαδή θέλω να πω, και εγώ έρχομαι οργανωμένος, παρότι φεύγω από ένα νησί, παίρνω το μαγιό μου μαζί μου και τα λοιπά, μαζί με τις κιθάρες και όλα αυτά. Θα θυμηθούμε λίγο δηλαδή σκηνές Θεσσαλονίκης 80s, 90s που μας λείπουν πάρα πολύ, εντάξει. Ναι, εννοείται. Όλα τα τραγούδια χωρίς καμία αλλαγή, με πλούσια ενορχήστρωση, 6 άτομα στη σκηνή, δυνατό rock and roll, δύο πνευστά, δύο κιθάρες, πλήκτρα, drums, μπάσα, κιθάρες, φωνές. 6 άτομα στη σκηνή και όλο το πρόγραμμα. Από τα παλιά, το 1987, τον πρωτοδίσκο, μέχρι και τα καινούργια, τον Παπαγάλο και όλα αυτά τα κομμάτια που έρχονται. Ωραία. Σταύρο μου, εσύ είσαι, μιλάω με σένα. Ναι, με μένα μιλάς. Ναι. Να σε ρωτήσω τώρα κάτι, γιατί το έχω αποθυμένο. Περνάω καμιά φορά στην Κορομιλά και με πιάνει κατάθλιψη. Έχει μείνει μόνο το Μπερλίν εκεί πέρα, σε σχέση με ό,τι συνέβαινε στο παρελθόν. Πιστεύεις θα ξαναζήσουμε ροκ στιγμές στη Θεσσαλονίκη, ή μας έχει κατατροπώσει, πώς το λένε, το σκυλέ και το δίθεν? Κοίταξε, κακά τα ψέματα, αυτό πάντα υπήρχε. Αυτοί που ήταν να είναι ροκ, πιστεύω διαχρονικά είναι ροκ. Ανέφερες τώρα ένα μαγαζί, το Μπερλίν. Είναι ένα παράδειγμα το Μπερλίν, και ο Θοδωρής που τον γνωρίζω και προσωπικά, ο ιδιοκτήτης ας πούμε, είναι ένα παράδειγμα ροκ της πόλης μας. Έτσι. Τώρα, το λαϊκό που λες θα υπάρχει, είναι ας το πούμε το mainstream στη χώρα μας. Αλλά και δυνατή ροκ σκηνή επίσης. Παράδειγμα τώρα, παίρνω την ευκαιρία να πω για το τεράστιο φεστιβάλ που γίνεται το Street Mode το Σεπτέμβριο, στο οποίο είμαστε και εμείς στις 2 Σεπτεμβρίου στη Θεσσαλονίκη. Μιλάμε για πάνω από 100 συγκροτήματα σε 4 μέρες. Και τα περισσότερα από αυτά, αρκετά από αυτά είναι ελληνικά, έτσι. Ελληνικά, έχει headliners του εξωτερικού, αλλά πάρα πολλά group είναι ελληνικά. Που σημαίνει, θέλω να πω, εγώ πιστεύω, πάντα πίστευα και πιστεύω ότι μπορούμε να ζήσουμε έτσι rock στιγμές, εννοείται στη Θεσσαλονίκη που είναι και μάνα σε αυτό το πράγμα, έχει βγάλει καταπληκτικά συγκροτήματα
και έχει την ιδιαιτερότητά της στον ήχο της. Απλά, ξέρεις τι, εγώ, αλλά... εγώ το πάω στη ζωή. Δηλαδή, εγώ θυμάμαι τώρα τα στενά εκεί κάτω πιτσιρικάς, που γινότανε μακελιό πραγματικά. Και ήταν κάθε καρυδιά σκαρίδια, ακόμα και οι λαϊκοί εμφανιζόντουσαν εκεί. Ήταν γενικά, υπήρχε μια πιο ροκ κουλτούρα, όχι μόνο μουσικά. Εντάξει, πλέον ναι. Έχει επικρατήσει το δίθεν, νομίζω, σε όλα τα επίπεδα. Και δεν ξέρω αν αυτό οφείλεται το γεγονός ότι η Θεσσαλονίκη, ειδικά στο κέντρο της, εκεί στα στενάκια, έχει χάσει αυτή την έγκλη που είχε. Δεν ξέρω αν το πιστεύεις και εσύ αυτό. Ναι, εγώ νομίζω είναι κύκλοι αυτά και θα επανέρθει και πάλι, ας πούμε. Ίσως πρέπει να κλείσει ένας κύκλος και να επανέρθει πάλι αυτό το παρεΐστικο πνεύμα, αυτή μια ροκολυρική κατάσταση που τη ζήσαμε κι εμείς στα έτης. Ωραία. Στέλιο μου, τι να πω, τα καλύτερα... Παγκοσμίως ήθελα απλά να πω ότι... Τα πράγματα δεν μπορεί να είναι και ακριβώς ίδια όπως ήταν τη δεκαετία του 80, έτσι, όπου υπήρχε και ένα όνειρο για κάτι διαφορετικό σε παγκόσμιο επίπεδο. Τώρα μετά την πτώση του τείχους και όλα αυτά που συνέβησαν τη δεκαετία του 90, είναι δύσκολο πλέον να ξαναδούμε με τον ίδιο τρόπο αυτό το πράγμα. Θα έχει κάποια άλλη μορφή ίσως. Ωραία. Αυτό το παρεΐστικο, το ονειρικό, το είμαστε μαζί, ότι μπορούμε να αλλάξουμε τα πράγματα, ξέρω εγώ, θα αλλάξουμε τον κόσμο ή δεν ξέρω αν μπορεί να συμβεί. Όντως είναι και η τεχνολογία πλέον που έχει ακριβώς αλλάξει σχεδόν τα πάντα στην καθημερινότητά μας. Στέλιο, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Περιμένω να ζήσουμε έστω κάποιες στιγμές από αυτές που μας μεγάλωσαν και στην συναυλία στο Club Pau Κατερίνης του 1990 στο Κάμπινγκ. Και το Σάββατο... Εγώ ευχαριστώ, Σταύρο μου. Θέλω να πω σε όλους τους φίλους ότι πρέπει να στηρίξουν αυτές τις δύο εκδηλώσεις, όχι μόνο για τον ΠΑΟΚ που πρέπει και να βοηθήσουν, αλλά και για μας, με την έννοια ότι του προγράμματος του μουσικού πραγματικά θέλουμε να μας δουν. Είμαστε στην καλύτερη φάση της καριέρας μας εδώ και 30 χρόνια, με πάρα πολύ καλούς μουσικούς, σε πολύ φιλικό επίπεδο μεταξύ μας, πολύ δεμένη παρέα, και εκτός που θα έρθουν να βοηθήσουν τους συνδέσμους, όπως είπα, είναι Club PAOK 1990 Κατερίνης και σύνδεσμοι επανομής και περέας του PAOK στην παραλία της επανομής στο Beach Bar Valtos. Ξέρεις τι αποθυμένο έχω με δικό σας τραγούδι? Θέλω να ακούσω το Παυσίπονο σε σύνθημα. Το ρυθμό του με λίγες παραλλαγές στα λόγια. Θεωρώ δηλαδή θα γίνει και εκεί πολύ ροκ. Περιμένω και εγώ να δω τι έξυπνο θα σκαρβιστούν από κάτω τα παιδιά. Πες τους να το κάνουν σύνθημα. Όλο στα ταγκλαριστά είμαστε. Λίγο ταχύτητα, λίγο rock and roll. Πες τα παιδιά εκεί να το φτιάξουν λίγο. Βοήθα τους κι εσύ λίγο. Βεβαίως. Έγινε. Να είσαι καλά. Εγώ σε ευχαριστώ. Να είσαι καλά. Γεια σου. Καλή συνέχεια.